Είδα στον ύπνο με ένα όνειρο. Έχοντας ήδη αποσπάσει το Χρυσό Αλέξανδρο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις, η ταινία Animal της Σοφίας Εξάρχου είναι μια από τις 5 που διεκδικούν το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Λουξ του 2025. Η λίστα με τις υποψηφιότητες ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει 2 ντοκιμαντέρ και 3 ταινίες μυθοπλασίας, εκ των οποίων η μία είναι κινουμένων σχεδίων. Εκτός από την ελληνική συμμετοχή, το βραβείο διεκδικούν οι Δαχομέοι για τη Γαλλία, το Flow για τη Λετωνία, οι Κλεμμένες Κουβέντες για την Ουκρανία και η Σιωπή της Ζουλή για το Βέλγιο. Το Animal εστιάζει στην τουριστική βιομηχανία ψυχαγωγίας και ιδιαίτερα στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Σοφία Εξάρχου βρέθηκε στο Στρασβούργο για την ανακοίνωση των υποψηφιότητων και μίλησε στο Euronews. Απεικονίζει τις γυναίκες μέσα σε αυτό το σύμπαν, όπως τα στερεότυπα, την εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος, τη σεξουαλική παρενόχληση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η υποψηφιότητα θα δώσει την ευκαιρία στη δική μου ταινία να προσεγγίσει ευρύτερο κοινό, καθώς θα υπάρχουν προβολές σε όλες τις χώρες. Ένα εντελώς διαφορετικό φιλμ είναι το Flow για μια γάτα που πλοηγείται με άλλα ζώα σε ένα μετααποκαλυπτικό σκηνικό από μυστικιστικά πλημμυρισμένα τοπία. Εστιάζοντας στην κλιματική αλλαγή, η ταινία κινουμένων σχεδίων δεν έχει διαλόγους, αλλά μπορεί να γίνει κατανοητή σε όλες τις γλώσσες. Όλες οι ταινίες που έχω κάνει μέχρι τώρα δεν έχουν διαλόγους και αισθάνομαι ότι αυτό είναι από τα δυνατά μου σημεία στο να αφηγούμε ιστορίες οπτικά. Ήθελα να πω την προσωπική ιστορία αυτής της γάτας που μαθαίνει να συνεργάζεται με άλλους. Ήταν πολύ ανεξάρτητη, αλλά η πλημμύρα αναγκάζει τη γάτα να μοιραστεί αυτή τη μικρή βάρκα με άλλα ζώα. Μετά από προβολές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινό μπορεί να ψηφίσει από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα. Οι ψήφοι του κοινού θα συνδυαστούν με αυτές των Ευρωβουλευτών. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025.